ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους. Λουκέτο στο σχολείο τους έβαλαν σήμερα οι μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ με σκοπό να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται η έλλειψη καθηγητών και το πρόβλημα της στέγασης. Να σημειωθεί ότι τελικά πεντάχθηκε το ΕΠΑΛ ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ από τα ΣΔΙΤ, καθώς ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων υποστηρίζει ότι είναι αδύνατη η προσθήκη νέων σχολικών εγκαταστάσεων στις ήδη υπάρχουσες λόγω της δυσκολίας στη διαχείριση των νέων μονάδων από τον ανάδοχο του έργου. Τσιγάρα και καπνό αξίας 12.000 ευρώ αφαίρεσε το βράδυ της περασμένης Κυριακής ένας 25χρονος άνδρας αλβανικής υπηκότητας από περίπτερο που βρίσκεται στις πηγές Νόβα στην Ναύπακτο. Ο 25χρονος άνδρας την επόμενη μέρα συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του, ενώ σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Μεσολογγίου με την εις βάρος του σχηματιστή αδικογραφία. Μηδενικές αυξήσεις για μία ακόμη χρονιά εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή και αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου σε όλους τους δημοτικούς φόρους και τέλη. Ξεκίνησε από σήμερα η τρίτη φάση του εμβολιασμού κατά της νέας γρίπης για τις υγιείς ομάδες του πληθυσμού ηλικίας από 6 μηνών έως 49 ετών, ενώ συνεχίζει το εμβολιασμό των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο με τις απώλειες ζώων να παραμένουν σε ελεγχόμενα όρια, αλλά να μην είναι αμελητές. Για την αντιμετώπιση της πανδημίας συστήνει το μαζικός και αντιγρυπικός εμβολιασμός, ώστε να μειωθούν τόσο η έξαρση των κρούσματων όσο και η βαρύτητά τους. Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS σημερινή και παρά την πρόληψη, την ενημέρωση και τα αντιρετροϊκά φάρμακα, ο ιός HIV-AIDS συνεχίζει να σκοτώνει 28 χρόνια μετά το πρώτο καταγεγραμμένο και εξακριβωμένο κρούσμα. Το AIDS είναι η πιο φωνική ασθένεια στον κόσμο και έχει στοιχήσει τη ζωή σε 25 εκατομμύρια ανθρώπους από το 1981, όταν και ταυτοποιήθηκε. Μέσα στο πρώτο δεκάμηνο του 2008 σημειώθηκαν 547 νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αύξηση 31% από το ίδιο δεκάμηνο του 2007. Από αυτά 458 ήταν άντρες και τα 89 γυναίκες. Υπολογίζεται ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως χάνουν τη ζωή τους από την ασθένεια. Για αύριο Τετάρτη στη Δυτική Ελλάδα νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν πρόσκαιρα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία καταιγίδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο βαθμία 8 μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως προς τις μέγιστες τιμές της σε όλη τη χώρα. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται με νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Σχετική εξασθένιση του φαινομένου από το απόγευμα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, που βαθμία θα στραφούν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου, αλλά στην Ήπειρο η μέγιστη θέρμανση θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό μερικών πόλεων, όπου σε όλες τις πόλεις προβλέπονται βροχές με καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, με τη θερμοκρασία στην Ναύπακτο να κυμαίνεται από 13 έως 16 βαθμούς, στα Μεσολόγγια από 11 έως 13, στην Άμφισσα από 10 έως 13, στην Ιταία από 13 έως 16, στο Αίγιο από 12 έως 14, στην Πάτρα από 11 έως 13, στον Πύργο από 14 έως 16, στο Ξυλόκαστρο από 13 έως 16, στο Αργοστόλιο από 12 έως 14 και τέλος στη Ζάκυνθο από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται να εκδηλωθούν σήμερα Τρίτη το απόγευμα στα νησιά του Ιωνίου και την Ήπειρο και από αργά τη νύχτα στη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη τα προαναφερόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα εκτός από τη Δυτική Ελλάδα θα επηρεάσουν σταδιακά την Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και πιθανόν την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Την Πέμπτη τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα περιοριστούν στην νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα και βαθμία θα εξασθενήσουν. Για αύριο Τετάρτη, πολύ ισχυρές καταιγίδες κατά τόπους από απόψε τη νύχτα θα σημειωθούν στους νομούς Ετωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Φωκίδας, Ηλίας και σε όλα τα νησιά του Ιωνίου. Ισχυρές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού, που θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 6 έως 1 βαθμό Κελσίου,
ενώ για αύριο λόγω των θυελωδών ανέμων εντάσσεως 8 Μποφόρ, κλειστή θα παραμείνει η Πορθμιακή γραμμή Κυλλήνη, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.